2014, Food Expo, μια έκθεση τροφίμων και ποτών στην Αθήνα. Ψάχνουμε για τα 10 καινοτόμα προϊόντα και ξαφνικά πέφτουμε σε ένα περίπτερο μιας περιφέρειας, της περιφέρειας Ηπείρου, η οποία προσπαθεί να καινοτομήσει κάνοντας τι ακριβώς. Καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Εγώ είμαι η Αθηνά Κολιονάσιου από την εταιρεία Γιαννιώτικος Μπακλαβάς. Εδώ δεν έχουμε προϊόν, εδώ έχουμε μια ολόκληρη προσπάθεια. Η περιφέρεια Ηπείρου εδώ και κάποια χρόνια καινοτομεί και φέρνοντας κοντά πολιτισμό, τουρισμό και γαστρονομία. Ελλάδα-Ιταλία. Αυτό που κάνουμε είναι ότι ανταλλάσσουμε γεύσεις, ιδέες και προτάσεις και φέρνουμε ένα νέο μεσογειακό τρόπο διατροφής και προσπαθούμε μέσω αυτό να κάνουμε εξωστρέφεια. Food Expo 2014, σε μια έκθεση τροφίμων και πετών, όπου έχουμε μια καινοτομία από την περιφέρεια της Ηπείρου, ενώνει τη γαστριμαργία και τη γαστρονομία από δύο περιοχές, αλλά ξαφνικά έχουμε και κάτι το οποίο είναι πολύ γνωστό και καινοτόμο. Μιλάμε για τα κρασιά της Ζήτσας, αλλά για κάτι ιδιαίτερο που θα μας μάθουμε ευθύς αμέσως. Από την εταιρεία Ζήνος ΑΕ, συνεταιριστική είναι οποία Ηπείρου, που εδρεύει στη Ζήτσα. Η κυρία Σίντου, είμαι η ενολόγος της εταιρείας από το 1995. Το καινοτόμο προϊόν είναι το Αφρόδες Αουρέλια. Είναι τοπικός ίνος με γεωγραφική ένδειξη Ηπείρος και εινοποιείται από τρεις γηγενείς ποικιλίες, την γνωστή ποικιλία Ντεμπίνα, το Βλάχικο και το Μπεκάρι, που ευδοκιμούν στην περιοχή της Ζήτσας. Εξαιρετικά. Να δοκιμάσουμε λιγάκι.